Καλημέρα σας από το σπίτι, καλημέρα σας όσοι έχετε μπει στο κάτι και 85 και με παρακολουθείτε από το Instagram. Καλημέρα στο Μεσολόγγια και στο Μεσολόγγια έχετε κάτι ψαρούκλες με το συμπάθειο. Λοιπόν, καλημέρα από Φλωρεντία, αχ τι ωραία, καλημέρα από Πάτρα. Πάμε να μαγειρέψουμε ψαρόσουπα. Τι ψαρούκλα είναι αυτή, ρε παιδάκι, είναι με εδώ πέρα που μας έχει φέρει. Είναι μια βελουτέ λαχανικών αυτή με ψητά ψάρια στη λαδόκολα. Με λίγα λόγια, μια ψαρόσουπα λίγο διαφορετική. Το μυστικό όμως να πούμε πριν δούμε τα υλικά, είναι κλείνω παιδιά το live στο Instagram, με συγχωρείτε, καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Τερματισμός live video, ωραία, τέλος. Είναι ότι είναι το συγκεκριμένο θαλασσινό νερό από την εταιρεία Φλεβιανός και φυσικά και μιλάω για το νερό Mediterranea, που είναι καθαρό, φυσικό, θαλασσινό νερό που έχει αντληθεί από την Μεσόγειο. Είναι ιδανικό για την εκτέλεση κάθε μαγειρικής συνταγής και με το θαλασσινό νερό αυτό βελτιώνεται, να ξέρετε, και τη θρεπτική αξία των τροφών, καθώς και τη μείωση στην κατανάλωση μαγειρικού άλατος στο φαγητό. Φίλες μου, για εσάς που με παρακολουθείτε, για γυναίκες όπως εγώ που έχετε θέμα με κατακρατήσεις, που έχετε πάρει στο παρελθόν κορτιζόνη, παίρνετε κάποια γυναικολογικά χάπια και αποφεύγετε το αλάτι για να μην πριστείτε, είναι το κατάλληλο αλάτι για το φαγητό στο συγκεκριμένο νερό. Είναι και πολύ καλό μυστικό για το τηγάνισμα και τις πατάτες, ακριβώς. Α, μπορούμε να τις βάλουμε σε μετερανέα, και δεν χρειάζεται να βάλουμε καθόλου θαλασσινό αλάτι. Τηγανιτές πατάτες, ναι, αυτές που γνωρίζετε. Για περισσότερες πληροφορίες στο envolos.gr και να πούμε ότι και τα ψάρια που βλέπουμε εδώ είναι φρέσκο κατεψυγμένα από την εταιρεία Φλεβιανός, από την ίδια εταιρεία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα υλικά μας. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε 1,5 κιλό ποικιλία ψαριών, κοκκινό ψαρο βακαλάο πεσκανδρίτσα, Φλεριανός, ελαιόλαδο ηλίκη πεσεγίου, κλωναράκι ρίγανη, πιπέρι, ένα λεμόνι κομμένο σε φέτες. Υλικά για τη σούπα, 4 πατάτες Λουτσίας Φάρμ, 4 κολοκυθάκια, 2 κρεμμύδια, 4 καρότα, 400-500 γραμμάρια μπρόκολο, 2 χούθα σέλινο. Σέλινο. 2-3 ποτήρια του νερού, θαλασσινό νερό με τερανέα Φλεριανός, 1 κύβο ζωμό λαχανικών, μισό ποτήρι ελαιόλαδο ηλίκη πεσεγίου, μισό ποτήρι χυμό λεμονιού, ανάλογα με τη γεύση του καθενός, η ποσότητα και πιπεράκι. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση, γιατί όλα αυτά μου έχουν έρθει πολύ κάπως. Το σέλινο, ναι. Κάποιος το σέλινο που ούτε να το δω ζωγραφιστό δεν μπορώ, ναι. Και είναι αρκετός κόσμος που παθαίνει τα αλλεργικά του, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με σελερί? Μπορούμε, ναι, βεβαίως. Ό,τι λαχανικά θέλουμε μπορούμε. Μπράβο, να βάλουμε. Μπράβο, παιδί, μετά αποφύγουμε αυτό το σέλινο, το ρημάδι. Δεν έχουμε όρια. Ωραία, ό,τι θέλει ο καθένας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν. Εδώ έχω βάλει στην κατσαρολίτσα μου όλα μου τα λαχανικά, mm-hmm. με το κύβο, με το ζωμό. Έχω σκεπάσει με νεράκι και τα έχω βράσει. Πόση πολύ ώρα? Απλά. Μέχρι να μαλακώσουνε. Το αφήνω, έχουμε το ξεχνάμε. Βάλει και λαδάκι ελίκη, το αγαπημένο, εξαιρετικό, παρθένο ελαιόλαδο ελίκη, της ποικιλίας κουτσουρελιάς. Αυτό επιλέγουμε για τη σημερινή μας συνταγή. Να πούμε ότι είναι ένα ελαιόλαδο υψηλής γευστικής και βιολογικής αξίας, που δίνει εξαιρετική γεύση σε ό,τι και αν μαγειρέψετε. Το βλέπετε εδώ. Το ελαιόλαδό μου θα το βάλω στο τέλος. Ωραία. Και τα έχω βράσει εγώ όλα μαζί. Να πω ότι έχω βάλει και εδώ πέρα πολύ εύκολα με το βρυσάκι μου. Άρα το ελαιόλαδο θα το βάλεις ομό μετά. Ναι, δεν θα το μαγειρέψεις. Ωραία. Πολύ εύκολα με το βρυσάκι μου βάζω 2 ποτήρια νερό μέσα. Αυτό ήθελα να πω. Κοιτάξτε λίγο παρακαλώ. Μεδιτερανέα εδώ. Έχει και βρυσάκι. Να, Βάνια μου, δείξτε το βρυσάκι. Α, το δείχνεις. Ωραία. Εδώ είναι. Οπότε δεν δυσκολεύεστε καθόλου στη δόση. 2 ποτήρια, λέει ο Δημήτρης. Βάζω 2 ποτήρια. 2 ποτηράκια νερό. Ωραία. Και μετά τα σκεπάζω με υπόλοιπο νερό από πάνω. Τι ωραία που είναι το σέλινο το άτιμο. Τα έχω βράσει εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Μη μου σαμποτάρει τη συνταγή. Λοιπόν, τα έχω βράσει εγώ εδώ πέρα. Αφαίρεσα λιγάκι νεράκι για να ελέγξω το πόσο πηχτό θα μου γίνει. Και εύκολα ή μη μπλέντερ ή με ένα χυρός, τα αλέθω. Θα βάλω μέσα το χυμό μου. Χυμό από λεμόνι. Θα βάλω μέσα πιπεράκι. Με μπλέντερ καλύτερα, το κάνεις και με χυρός. Με χυρός είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Με μπλέντερ λίγο. Και ομό το λαδάκι μας το ελί και το καταπληκτικό. Θα με βοηθήσεις. Βέβαια θα σε βοηθήσω. Όχι κοντά στο σέλινο, Όχι κοντά στο σέλινο. Πες μου, πόση ώρα θες. Εντάξει. Βάλε μου. Θέλουμε πολύ κολαδάκι να έχει ωραία. Ωραία. Ωραία, μια χαρά είμαστε. Ωραία. Και τι ωραία μυρίζει το ελί. Πολύ απλά το αλέθουμε. Αχ, ποικιλία κουτσουρελιά είναι, γι' αυτό μυρίζει τόσο φανταστικά. Υψηλής γευτικής ποιότητας. Είπες δεν έχεις φάει ψαρόσουπα, Πανεγιάλιο Ένωση Συνεταιρισμών. Και δίνει και ωραία γυαλάδα στη σουπίτσα μας, όπως βλέπουμε και εδώ την έτοιμη, με το ελαιόλαδο. Για πες μου και μου ξανά, έχει δίκιο. Πες μου γιατί δεν ακούω και με όλα αυτά κάτω, ναι. Λοιπόν, βέβαια. Και το αλέθουμε εμείς εδώ πέρα. Να προτιμάμε τις ελληνικές, βεβαίως. Ενώσεις και τα ελληνικά προϊόντα να πάντα. Στηρίζουμε. Λοιπόν, το αφήνω εγώ στην άκρη εδώ. Αυτό. Ωραία.
και έχω την έτοιμη σου πίτσα μου. Τη βλέπουμε εδώ πώς είναι. Τόσο μόνο, δηλαδή το ουσιαστικά τίποτα, το κάνουμε βελτέ. Βράζουμε, βάζουμε το χυμό μας, το λαδάκι. Η σούπα είναι έτοιμη. Πιπεράκι και είναι έτοιμο. Τίποτα. Ναι. Ωραία, είναι... πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει καταπληκτικά. Και, λοιπόν. Παίρνουμε τώρα εδώ μία λαδόπουλα. Αυτό το σέλινο μυρίζει το άτιμο πολύ, ε. Άστο, μην το σκέφτεσαι, η ιδέα σου είναι. Ναι, μυρίζω κάτι λοιπόν, άλλο τώρα. Μυρίζω κάτι βάζουμε αλουμινόχαρτο. Ωραία. Βάζουμε λαδόκολλα. Ναι, αλουμινόχαρτο λαδόκολλα. Λοιπόν. Γιατί και αλουμινόχαρτο και λαδόκολλα. Θα σου πω. Θα το κάνουμε έτσι ώστε μόνη της η λαδόκολλα δεν μπορεί να κλείσει. Mm-hmm. Και θέλουμε το αλουμινόχαρτο να το κλείσουμε, να κρατάει μέσα τη θερμοκρασία και όλες τις γεύσεις και ωραία. Τα υγρά. Α, μάλιστα, κατανοητό. Θα βάλουμε. Λοιπόν, φρεσκοκατεψυγμένα ψάρια από μας. Την εταιρεία Φλεβιανός. Καταπληκτικά. Τα οποία έχω κόψει εγώ σε κομμάτια, έχω βγάλει και το κοκαλάκι τους. Ωραία, όλες οι κυρίες το κάνουν αυτό, έτσι τα καθαρίζουν. Σαν να τα βγάλαμε από τη θάλασσα. Ναι, 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 μυρίζουν πολύ ωραία. Και να πούμε ότι τα έχουμε ξεπαγώσει. Επειδή δεν θα βάλω αλατάκι στη συνταγή μου, τα έχω ξεπαγώσει μέσα σε θαλασσινό νερό. Α, στο Μετεραναία. Και τραβάνε το αλάτι. Όπως είπαμε και για τις πατάτες τι κάνει. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Όπως φαντάζομαι θα είναι και ελαφριά, δεν θα έχουν αυτή την αλμυρίλα που καμιά φορά μας ενοχλεί στο ψάρι, είναι φανταστικά. Βοηθάει και στην κατακράτηση υγρών. Ναι, εγώ έχω θέμα με το αλάτι, είπαμε πάει θέμα. Τώρα. Θα στεγνώσουμε μέχρι το καλοκαίρι. Λοιπόν. Θα βγούμε με μαγιό εδώ. Και εσύ φέτες. Εγώ το έχω πάρει απόφαση. Α. Μην πάρω κάτι απόφαση, μην βάλω στόχο. Δεν είμαι πολύ φόκους. Δεν είσαι να το ακούω από Δευτέρα ξεκινάω. Όχι, εγώ τελείωσα τώρα. Λοιπόν, έχω βάλει το στόχο. Έβαλα το πιπεράκι. Ωραία. Βάζω ένα ματσάκι ριγανίτσα. Ωραία. Πολύ απλά. Τι καλός που είσαι, ρε Δημήτρη μου, είσαι καταπληκτικός. Και κόβω φετούλες στο λεμονάκι μου. Και πολύ απλά το βάζω πάνω. Ναι. Απλό. Απλό. Να μου απαντάς. Λοιπόν, και βάζω και ελαιόλαδο. Να πούμε ότι στα λαχανικά μπορούμε να βάλουμε και αρκετή πατάτα. Όπως οι πατάτες Λουτσίας Φάρμ, γιατί η πατάτα χυλώνει και πιο εύκολα τη βελουτέ μας. Και είναι οι πιο καταπληκτικές νόστιμες πατάτες. Από το χωράφι στο πιάτο σας. Στην κυριολεξία. Και να λοιπόν, πούμε ότι ό,τι υλικά χρησιμοποιούμε, ανάλογο φαγητό θα βγει. Ακριβώς και 100% ελληνικά και αγνά. Λοιπόν, έχεις βάλει και το λαδάκι. Έβαλα εγώ και το ελαιόλαδο. Και το κάνουμε τώρα αυτό εδώ το πολύ ωραίο πραγματάκι. Για μάντεψε. Το κλείνουμε. Ωραία. Πολύ απλά. Άρα είναι Παρασκευή, θέλω να συζητήσουμε το τι θα φτιάξουμε. Και το κλείνουμε. Πολύ ωραία. Πόσο ώρα το βάζουμε στο φούρνο. Λοιπόν, 200 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά με μία ώρα. Ωραία. Και μόλις είναι έτοιμο, το ρίχνουμε σούπα. Τώρα θα το κάνουμε. Ναι. Θα το ρίξουμε. Λοιπόν, έχω εγώ το έτοιμό μου εδώ. Το έχω ψήσει βέβαια. Να σε ρωτήσω, υπάρχει και από την εταιρεία Φλεβιανός έτοιμο ψάρι κατευθείαν. Γιατί πολλές κυρίες δεν μπορούν να καθαρίσουν τα λέπια. Υπάρχουν κομμένα κανονικά. Ναι, κατευθείαν. Ωραία. Μας βοηθάει, εννοείται. Το βγάζουμε λοιπόν το ψαράκι μας. Τι ωραία που μυρίζει. Πρώτα καθαρίζουμε, μετά τρώμε. Ωραία. Λοιπόν. Το έχουμε ψήσει για πόση ώρα επαναλαμβάνουμε στους 220. 200 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά 45 με μία λεπτά, ώρα. Δεν θέλει πολύ βαθμούς. Ώρα το ψαράκι μου. Και βλέπουμε ότι έχει κρατήσει και τα ζουμάκια του α, μέσα. Φανταστικά, φανταστικά. Πολύ ωραία. Και πολύ απλά. Α, τόσο εύκολα. Ιδές. Ρε παιδί μου, τι ωραία που τα σερβίρεις. Εσύ είσαι τόσο καθαρός, τόσο ωραίος, τόσο σικ, τόσο κλασάτος. Να μην σε προσέξω. Δηλαδή, μια γυναίκα είναι πολύ τυχερή να σε έχει σπίτι εσένα, ρε παιδάκι μου. Έχεις κοπέλα. Δεν έχω. Θα σου γνωρίσουμε την καλύτερη. Μπορείς. Έχουμε εδώ για να πα και έρθει εσύ, αλλά δεν έρχεσαι. να έρθω εγώ. Εγώ είμαι λίγο δύσκολη περίπτωση να ξέρει. Με βλέπει έτσι. Ναι. Δεν θα με αντέχει για πολύ. Αν μαγειρεύω καλά, κάτι ναι. Γίνεται. Ναι. Και παίρνω τα ψαράκια μου. Ωραία. Και το βάζουμε έτσι. Αχ, τι ωραίο που είναι για τα παιδάκια αυτό. Να το τονίσω αυτό. Είναι το πιο ωραίο φαγητό για παιδάκια και δεν καταλαβαίνουν τι τρώνε βασικά. Τι ωραία, πόσο θα ήθελα να δοκιμάσω τρώνε απλά. Τρώνε λαχανικά και δεν το καταλαβαίνουν. Έχω φάει πριν το τόστ και δεν μπορώ. Αλλιώ θα το έτρωγα όλο. Εγώ θα το είχα κάνει τώρα αυτό. Να. Λοιπόν, πάμε να δούμε άλλη μια φορά τα υλικά μας. Πάμε να δούμε μια φορά τη συνταγή μας. Τι θα χρειαστείτε λοιπόν για σούπα βελουτέ λαχανικών με ψητά ψάρια στη λαδόκολλα, ιδανική για τα μικρά παιδάκια, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Λοιπόν, υλικά 1,5 κιλό ποικιλία ψαριών. Κοκκινόψαρο, βακαλάο, πεσκανδρίτσα, φλεριανός. Ελαιόλαδο, ελίκη, πεσεγίου. Κλωναράκια, ρίγανη, πιπέρι, ένα λεμόνι κομμένο σε φέτες. Συνεχίζουμε. Υλικά για τη σούπα. 4 πατάτες Λουτσίας Φάρμ. 4 κολοκυθάκια. 4 κρεμμύδια. 4 καρότα. 400-500 γραμμάρια μπρόκολο. 2 χούφτες σέλινο.
Και αν μετράτε σέλινο, βάλτε σέλερι. Υλικά για τη σούπα, 2-3 ποτήρια νερού. Θαλασσινό νερό μεδιτερανέα φλεβιανός είναι και το μυστικό μας για τη συγκεκριμένη σούπα. Ένα κύβο ζωμό λαχανικών, μισό ποτήρι ελαιόλαδο ελίκη πεσεγίου, μισό ποτήρι χυμό λεμονιού, ανάλογα με τη γεύση του καθενός και πιπέρι. Τις συνταγές εννοείται, μπορείτε να τις βρείτε στο envolos.gr. Και αν δεν θέλεις, βάλε πατάτα και καρότο. Καταπληκτική. Μην βάλουμε πρασινάδα. Λοιπόν, πες μου λίγο κάτι, τι θα μου φτιάξεις αύριο. Αύριο λέω να φτιάξω κάτι σε σαλάτα. Α, ωραία, να κλείσει ελαφριά. Ελαφριά, αλλά θέλω ιδιαίτερη σαλάτα. Ιδιαίτερη. Δύσκολη. Για σένα μόνο ιδιαίτερα θα φτιάξω. Είσαι καταπληκτικός.